Νέο παραλήρημα γιλτηρίν παραδίδοντας μάλιστα μαθήματα ιστορίας. Δεν θα ανεχθούμε ποτέ την παραβίαση της κυριαρχίας μας σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, είπε ο Τούρκος Πρωθυπουργός, απειλώντας μάλιστα με νέο 22. Akdeniz, Ege suları üzerinde egemenlik hakkımızı ihlal eden çevrelere asla müsamaha göstermeyeceğiz. Ege sularında korsan hayatlar kuranlar 9 Eylül 1922 tarihini akıllarından çıkarmasınlar. Ege ve Kıbrıs'ta boş hayaller peşinde koşmayın. Η Τουρκία συνέχισε, είναι κομμάτι της Ευρώπης και η ένταξη παραμένει στόχος της, κατηγορώντας ταυτόχρονα την Ένωση για θέτηση υποσχέσεων. Και επειδή το μήλο κάτω από τη μηλιά πέφτει, ο γιος Ερντογάν Μπιλάλ συνέχισε την κόντρα του πατέρα του με τον Γάλλο πρόεδρο Μακρόν, λέγοντας το εμέσως πλήρη σαφώς να σταματήσει να ενδιαφέρεται για τους Κούρδους της Συρίας και την Κύπρο. Πρώτα ανέπτυξε την ηγεσία σου, διοίκησε τη χώρα και κοίταξε πώς εξελίσσεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί σε ενδιαφέρει η εμπλοκή της Τουρκίας στη Συρία, γιατί σε ενδιαφέρει το Κυπριακό. Τα παιχνίδια που παίζει η Αμερική και κάποια ευρωπαϊκά κράτη κατά της Τουρκίας θα τα συντρίψουμε, είπε στη συνέχεια ο Τούρκος Υπουργός Περιβάλλοντος.